Θα δείτε τώρα μια υπέροχη ιστορία για έναν μικρό Παναγί. Ο μικρός Παναγής δεν είναι άνθρωπος, είναι φώκια. Και δίνει τον δικό της αγώνα για επιβίωση με τη βοήθεια εθελοντών. Pet Stories, αυτά τα μικρά διαμαντάκια μπορείτε να τα βλέπετε και στο, πώς το λέμε, Hybrid το TV υβριδικό, του, το Sky, υβριδικό, έτσι. Του Sky. Βέβαια. Δείτε το βίντεο, θα συγκινηθείτε. Birds flying high, you know how I feel. Μια νεογέννητη ορφανή φώκια που πήρε το όνομα Παναγής έφτασε από την Κύπρο στην Ελλάδα. Μας το έφεραν εδώ για περίθαλψη. Είχε χάσει τη μητέρα του πριν μερικές μέρες. Η μαμά του Παναγή είχε επιπλοκές κατά τη διάρκεια της γέννας και δεν τα κατάφερε. Ο Παναγής βρέθηκε λίγες μέρες μετά, ανήμερα των εισοδίων της Θεοτόκου, εξού και το όνομά του. Μετά από δύο μέρες βρήκαν και τον μικρό Παναγή, ο οποίος ήταν φανερά δυνατισμένος. Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση ακόμα. Προσπαθούμε να τον έρθει η στιγμή να τον απελευθερώσουμε και αυτόν. And I'm feeling good. Με τη συνδρομή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου, έφτασε στο κέντρο περίθαλψης της ΜΟΜ, της Εταιρείας για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, που από το 2014 στεγάζεται στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Εμείς έχουμε να λαμβάνουμε το ρόλο της μαμάς, με λίγα λόγια. Μέχρι να τους τα ταΐζουμε με τις βιταμίνες, τα φαρμακά τους. Ο Παναγής δεν είναι μόνος του. Μαζί του είναι ο Ρένος Παντελής από την Ανάφη και η Κωνσταντίνα από τη Μάνη. Εάν δεν τα είχαν βρει και να μας τα στείλουν, θα πέθαιναν. Δεν υπήρχε περίπτωση να ζήσουν. Γιατί αυτά μέχρι 3,5 μήνων θυλάζουν. Δεν μπορούν να φάνε ψάρι. Οι φώκες από τι κινδυνεύουν? Κινδυνεύουν από τον άνθρωπο μόνο, δεν έχουν άλλον εχθρό. Είτε καταστρέφοντας το βιότοπό τους, ανοίγοντας ξενοδοχεία, δρόμους. Ο άνθρωπος την θεωρεί ανταγωνιστή, γιατί του σκίζει τους ψαράδες στα δίχτυα, τρώει τα ψάρια, οπότε πολλές φορές τους σκοτώνουν. Παρόλο που είναι ένα πολύ όμορφο ζώο με τεράστια μάτια και εκφραστικά, προσπαθούμε να δεν το χαϊδέψουμε, να το κάνουμε για να μην συνηθίσει στον άνθρωπο. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1988 και έκτοτε έχει περιθάλψει πάνω από 40 μικρές φώκες. Όταν συναντήσουμε κάποια φώκια είτε σε κάποια παραλία που μπορεί να βγει να ξεκουραστεί, είτε μέσα στο νερό, να μείνουμε μακριά της, να τη θαυμάσουμε και να τη φωτογραφίσουμε μακριά και όχι να πλησιάσουμε. Που όταν βρίσκει ένα φωκάκι και λέει «Α, θα έρθει στο ζωολογικό κήπο», δεν θα μείνει στο ζωολογικό κήπο, απλά θα το φροντίσουμε εμείς εδώ πέρα και μετά θα επιστρέψει πίσω. Έρχεται αυτή η στιγμή της απελευθέρωσης. Εσύ τι συναισθήματα έχεις? Εγώ τις περισσότερες φορές στεναχωριέμαι όταν φεύγουν, γιατί εντάξει, έχουν περάσει τόσο καιρό. Τα ζώα όμως τα βλέπω ότι δεν τους νοιάζει και ιδιαίτερα και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί σημαίνει ότι κάναμε καλή δουλειά. Βιολόγοι, ωκεανογράφοι, κτηνίατροι και εθελοντές σε όλη την Ελλάδα έχουν ως στόχο την προστασία της μεσογειακής φώκιας. Είναι 800 φώκες, από τις οποίες 600 περίπου είναι στην Ελλάδα. Να αγαπάμε τη φύση, να προστατεύουμε τα ζώα. Εντάξει, ωραίο, υπέροχο. Πολύ ωραίο θέμα.